Εμείς να συνδεθούμε με Ρόδο, να πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Είναι δήμαρχος Βιάνου, παρακολουθεί φυσικά τις εργασίες και τα όσα συζητώνται και αυτή την ώρα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ξαναλέω, σε πολύ λίγη ώρα θα είναι εκεί η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ενώπιον λοιπόν των δημάρχων όλης της χώρας. Κύριε Μπαριτάκη, Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα, λόγω της ερωτήσης του Μιχαήλ Χαγιόν, των ταξιδιακών, καλησπέρα από τη Ρόδο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από τη Ρόδο που χτυπάει η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, λοιπόν, σε ένα συνέδριο που φυσικά η ατζέντα ήταν για ισχυρή ουσιαστικά αυτοδιοίκηση και το ζητούμενο το οποίο είναι όλων των δημάρχων. Τα έχουμε συζητήσει και πολλές φορές ότι έχει να κάνει με το πώς κατανέμονται τελικά οι πόροι και οι αρμοδιότητες στους Δήμους και το βάρος το οποίο καλείστε να σηκώσετε. Θέλω να ξεκινήσω όμως από την τελευταία εξέλιξη, η οποία έχει να κάνει με τα νέα δεδομένα, με αυτή την μεταρρύθμιση η οποία μπαίνει στο τραπέζι για την αυτοδιοίκηση. Σας παρουσιάστηκε αν χθες κάποια σημεία. Ένα πρώτο σχόλιο για να δούμε έτσι συνέχεια και κάποια σημεία για να τα σχολιάσουμε παρέα. Καταρχήν, επιτρέψτε να πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν θα έρθει. Μόλις ενημερωθήκαμε ότι έχει συναντήσει στη Βουδαπέστη που γίνεται ένα συνέδριο εκεί πέρα και δεν θα μπορέσει τελικά να παρευρεθεί. Οπότε, άρα δεν ταξίδεψε για να έρθει στη Ρόδο λόγω των υποχρεώσεων εκεί, τη Συνόδου των Ευρωπαίων Ηγετών. Ναι, γιατί μόλις τώρα ενημερωθήκαμε. Τώρα. Με αυτό που είπε ο κ. Υπουργός των Εσωτερικών. Καταρχήν να πούμε ότι είναι προώρο να βγουν οποιαδήποτε συμπεράσματα. Έγινε απλώς μια παρουσίαση στα πλαίσια του ενιαίου κώδικα της αυτοδιοίκησης, άρα θέλει πολλή συζήτηση και μάλιστα αυτό το σχέδιο δεν είχε καν παρουσιαστεί σε κανένα όργανο της αυτοδιοίκησης. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο έβαλε ο κ. Υπουργός. Αυτό θέλει πολλή συζήτηση, πολλή κουβέντα, άρα δεν μπορούμε να πούμε ούτε για διαβούλευση, ούτε αν θα ισχύσει, ούτε ότι θα είναι η τελική του μορφή. Ήταν μια πρώτη παρουσίαση επί της ουσίας, κύριε Δήμαρχε, έτσι. Μια πρώτη πολύ συνοπτική παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών, στα πλαίσια όμως της αναμόρφωσης του ενιαίου κώδικα της αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει βάλει στο τραπέζι αυτοδιοίκηση. Θέλουμε έναν ενιαίο κώδικα, να ξέρουμε ακριβώς τι είναι, πού πάμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λειτουργούμε, κυρία Σφαγιανάκη, με 1.200 νομοθετήματα και διατάγματα, τα οποία δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει και δεν ξέρουμε αν αυτά που παίρνουμε αποφάσεις ισχύουν ή όχι, αλλού ισχύουν, αλλού δεν ισχύουν. Δηλαδή υπάρχει μια αναρχία, θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο έχει νομοθετηθεί και σήμερα λειτουργεί από το διοίκηση. Άρα, ως προς τον ενιαίο κώδικα έχουμε πει και λέμε ναι, αυτό το συζητούμε, υπάρχει ήδη επιτροπή που έχει συσταθεί, θα συσταθούν και άλλες επιτροπές περιφερειακά για να καταλήξουμε με συνέδριο πάντα και να εγκρίνουμε τον τελικό κώδικα που θέλουμε σαν αυτοδιοίκηση, να ξέρουμε τι κάνει. Άρα ένας κώδικας ο οποίος θα είναι πιο λειτουργικός επί της ουσίας, κύριε Δημαρχή, για τη δικιά σας την καθημερινότητα, λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό θέλουμε, ναι, να ξέρουμε τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η Περιφέρεια, τι κάνει το κράτος, το Υπουργείο. Αυτό, τίποτα άλλο. Σήμερα οι αρμοδιότητες είναι μπλεγμένες. Βλέπετε ότι υπάρχει πολλές φορές, δεν ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι αν αυτό που πρέπει να κάνουμε ανοίξει σε εμάς ή ανοίξει στην Περιφέρεια ή αν θα πρέπει να το κάνει το Υπουργείο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση, οι πολίτες να μπερδεύονται, οι χρηματοδοτήσεις να μην δίδονται, έργα να μην υλοποιούνται λόγω όλης αυτής της αλληλοεπίδρασης. Άρα. Πάνω σε αυτό το σχέδιο, λοιπόν, σήμερα, χθες μάλλον ο Υπουργός, είπε κάποια πράγματα και για τον εκλογικό νόμο. Όμως, σας είπα, κάποια από αυτά έχουν μπει στο τραπέζι. Επιτρέψτε μου, Δήμαρχε, έτσι πολύ επιγραμματικά θέλω να δούμε κάποια από αυτά, γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι κάτι το οποίο το είδαμε με αναλυτική πληροφόρηση ή ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε. Ήταν μια πρώτη έτσι, παρουσίαση από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω συζήτηση στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων σε αυτό. Έχει όμως σημασία, γιατί έχουμε έτσι λίγο ξεκαθαρίσει κάποια σημεία. Για τις αλλαγές λοιπόν στην εκλογική διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε ένα και μόνο γύρο. Προαιρετική ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές δήμων και περιφερειών. Κήρυξη πρόωρων εκλογών εντός των τριών πρώτων ετών της πενταετούς θητείας για το υπόλοιπο της θητείας. Να αλλάξουμε και την κάρτα. Ορισμός επιπλέον υποψηφίων συμβούλων χωρίς σταυρό προτίμησης. Κατάργηση της δυνατότητας απόσπασης αιρετών δημοσίων υπαλλήλων λόγω εκλογής
και μείωση του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων έως 50% επιπλέον των θέσεων, αντί 150% που ισχύει σήμερα. Και θέλω να μείνουμε, έχουμε και δύο ακόμα, εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων ενιαία στο σύνολο του Δήμου και όχι αναδημοτική ενότητα και διεξαγωγή των εκλογών τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Αυτό για να μικράνει ουσιαστικά, φαντάζομαι ως λογική, το χρόνο από τη νέα εκλογή, τη νέα Δημοτική Αρχή μέχρι το νέο έτος που παραλαμβάνει ουσιαστικά καθήκοντα. Τώρα, να επιστρέψουμε λίγο στο πρώτο σημείο, κύριε Δημαρχή, το οποίο μας έκανε και την περισσότερη εντύπωση. Η εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε ένα και μόνο γύρο και παρουσιάστηκε κάπως μπερδεμένο, έτσι σαν μια πρώτη πληροφόρηση, αλλά έχει μια βάση, έχει μια λογική ενδεχομένως. Κοιτάξτε, όλα μπορούν να έχουν μια βάση, μια λογική. Πρέπει να δούμε όμως το σχεδιασμό του Υπουργείου αναλυτικά. Θέσεις ήταν πάρα πολύ περιεκτικά για να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν μπορούμε και δεν έχουμε εικόνα και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε οτιδήποτε. Έχει μια βάση όμως και αυτό. Όμως πρέπει να δούμε τελικά το Υπουργείο, το τελικό σχέδιο, τι ακριβώς εννοεί με αυτό. Διότι λέει ότι θα δίνει μια δεύτερη επιλογή στον ψηφοφόρο, δηλαδή ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο θα έχει και τη δυνατότητα δεύτερης επιλογής που θα ισχύει μόνο όταν ο δημοτικός συνδυασμός του Δημάρχου δεν διάσει το 50%. Ας πούμε, για να γίνει έτσι και πιο απλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν και λίγο μπερδεμένο. Αν υπάρχουν τέσσερις συνδυασμοί, Α, Β, Γ και Δ, στο δεύτερο γύρο ουσιαστικά ας πούμε, δεν συγκεντρώσει κάποιος το 50% συν μία ψήφο. Και οι δύο πρώτοι είναι ο Α και ο Β. Όσοι έχουν ψηφίσει τον Γ και το Δ συνδυασμό, τα ψηφοδέλτια μάλλον αυτά που έχουν ως πρώτη επιλογή τον Γ και το Δ, τότε οι ψήφοι που έχουν βάλει ως δεύτερη επιλογή, γιατί όλοι θα έχουν και μια δεύτερη επιλογή, αν δεν βγει αυτός, ποιος θέλετε να είναι, η δεύτερη επιλογή που επιλέγετε, τότε αυτή η ψήφος θα καταμετρηθεί και θα πάει στους δύο πρώτους. Ναι, είναι αν το θέτω έτσι κατανοητά. Έτσι είναι, δηλαδή προσμετράει τον συνδυασμό που δεν μπαίνει στο δεύτερο γύρο, δηλαδή οι συνδυασμοί του πρώτου και του δεύτερου δεν μετράνε επιλογές τους. Πάμε στον τρίτο, στον τέταρτο, στον πέμπτο. Η ψήφη αυτή, η δεύτερη επιλογή, θα προσμετρηθεί στους δύο πρώτους. Αυτό όμως αποκλείει, ας πούμε, μια, θα έλεγα, μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων που δεν θα έχουν την επιλογή του δεύτερου γύρου. Προσέξτε, εκεί τα πράγματα τώρα είναι λίγο μπερδεμένα και δεν έδωσε και ο Υπουργός, δεν ήταν μας σε θέση χθες να δώσει, διότι μέσα σε ένα συνέδριο δεν μπορείς να κάνεις αναλυτική τοποθέτηση. Άρα μένει να δούμε πώς τελικά το σχεδιάζει το Υπουργείο να εφαρμόσει ένα τέτοιο εκλογικό νόμο. Είναι στη λογική και στη βάση, πιστεύετε, αυτού που είχαμε συζητήσει έτσι, κάνοντας μια συζήτηση για την αυτοδιοίκηση, ότι κάποιες φορές ενδεχομένως και ενώ πηγαίνουν από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο οι αυτοδιοικήσεις, κάπου λίγο αρχίζει και το ταραβέρι, αρχίζουν και τα παρεδώσε, όχι στήριξε με εσύ και θα γίνει αυτό. Ξέρετε, αυτές τις συμφωνίες οι οποίες γίνονται καμιά φορά κάτω από το τραπέζι, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, την προσπάθεια, ας πούμε. Γίνονται, να... και μάλιστα υπάρχει και συζήτηση των πρώτων με τον αυτών που έχουν αποκλειστεί. Αυτό γινόταν πάντα. Αλλά στα πλαίσια μιας συμφωνίας, στα πλαίσια μιας στρατηγικής, αν θέλετε, για το συνδυασμό που θα κάνει, θα έχει τη Δημοτική Αρχή. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε ότι οι πολίτες, οι ψήφοι δηλαδή, που έχουν μπει ως δεύτερη επιλογή στους συνδυασμούς που δεν λαμβάνουν μέρος στον σε αυτή τη διαδικασία, αυτοί θα καθορίζουν το νικητή. Να. Έτσι. Κάπως έτσι. Δηλαδή το λέω τώρα με την έννοια όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό. Χωρίς να ξέρουμε και εμείς λεπτομέρειες, είναι λογικό. Όμως επιτρέψαμε να πω ότι να μην αφήσουμε τον εκλογικό νόμο να επισκιάσει τα προβλήματα. Εδώ σήμερα τοποθετηθήκαμε και μπήκαμε στην ουσία των προβλημάτων που είναι μπροστά στους υπουργούς που ήταν εδώ και έχουν έρθει αρκετοί υπουργοί και καλώς ήρθαν, όπως ήρθαν και οι πολιτικοί αρχηγοί να μας ακούσουν. Εμείς παίρνουμε και απευθείας εικόνα από τις εργασίες, να σας πω τώρα, Δήμαρχε. Παρακολουθούμε δηλαδή απευθείας την εικόνα του τι γίνεται τώρα στο συνέδριο και μέσω φυσικά του link που έχει δώσει και η ΚΕΔΕ και μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Και τα προβλήματα λοιπόν, επειδή σας διέκοψα κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν σε αυτά ακούστηκαν απαντήσει, ότι έχει να κάνει και με την ενισχυμένη χρηματοδότηση την οποία ζητάτε, την ίδια ώρα που οι αρμοδιότητες είναι πολλές. Είναι πολλές. Η ΚΕΔΕ και η ηγεσία της αυτοδιοίκησης και όλοι μας ζητήσαμε 3 ΚΑΠ επιπλέον για το 2024.
δηλαδή 450 εκατομμύρια. Τελικά δόθηκαν 220 εκατομμύρια. Υπάρχει ακόμα μια απόσταση. Δεν πήραμε καμία δέσμευση αν αυτό θα γίνει. Να πούμε ότι για το 2025 η αύξηση που γίνεται είναι 53 εκατομμύρια μόνο στο σύνολο των ΚΑΠ που θα διατεθούν, 3,2 δισεκατομμύρια. Αν πηγαίναμε κανονική απόδοση των ΚΑΠ σύμφωνα με τον νόμο το 38-52, έπρεπε να δοθούν 8 δισεκατομμύρια. Ναι. Δείτε λοιπόν ότι οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Αυτά τα χρήματα δεν λείπουν από τα ταμεία μας, λείπουν από τους πολίτες. Διότι οι Δήμοι δεν τα θέλουν για να τα κάνουν αποταμίευση, τα θέλουμε για να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, να καλυτερεύσουμε τη ζωή των πολιτών, να κάνουμε παρεμβάσεις, έργα, είτε είναι στους δρόμους, είτε σε δίκτυα ίδρυυση, σε άρδευση και όλα αυτά. Δεν ακούσαμε, ας πούμε, για το μεγάλο πρόβλημα της ψυδρίας. Δεν ακούσε κάτι συγκεκριμένο, δεν πήραμε καμιά απάντηση. Η πολιτική προστασία, που και εκεί διεκδικούμε 400 εκατομμύρια μέσα από το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ. Δεν έχουμε σαφές απαντήσεις. Τότε, Δήμαρχε, θα σας ρωτήσω εγώ πώς δεν επισκιάστηκε το συνέδριο με τα νέα δεδομένα, όταν για βασικά ζητήματα δεν πήρατε απαντήσεις. Δηλαδή, πολιτική προστασία και λειψιδρία είναι από τα βασικότερα θέματα τα οποία απασχολούν τις δημοτικές αρχές. Και εγώ προσωπικά την τοποθέτησή μου και πολλοί συνάδελφοι, διότι δεν είναι το πρόβλημα αυτό, είναι γενικό. Ναι, αλλά απάντηση δεν έχουμε πάρει. Τώρα, αν οι υπουργοί που κρατούσαν σημειώσεις αργότερα ανακοινώσουν κάτι, δεν το ξέραμε. Όμως κάτι συγκεκριμένο δεν είπα. Βέβαια, υπήρχαν και θετικά πράγματα και από το Πράσινο Ταμείο, το διοικητή που ανέφερε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, και από τον πρόεδρο του Παρακαταθλητικού Κεδανείου και από τον κύριο Χιονί, τον Γενικό Γραμματέα, ότι κάτι περιμένουμε να ενισχυθεί ο Τρίτσης. Δίδονται, αλλά δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα λειτουργήσουμε. Όπως επίσης και την υποστελέχωση. Κοινό αίτημα όλο μας ήταν να αποδεσμευτούν πλέον οι προσλήψεις, να μπορέσουμε να πάρουμε προσωπικό για να οργανώσουμε τους Δήμους και να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τους πολίτες μας. Και βέβαια, υπάρχουν πολλές συνταξιοδοτήσεις. Ναι. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή στους Δήμους, αλλά ούτε και εκεί έχω μια απάντηση αν θα μας απελευθερώσουν τις προσλήψεις για να πάρουμε το προσωπικό που έχουμε, που θέλουμε. Βέβαια, βάζοντας κανείς μάλλον στην άκρη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία έχει κάθε Δήμος, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά σε χώρας συνολικά, μιας και σε επίπεδο χώρας γίνεται η συζήτηση, τα αιτήματα είναι κοινά για τους Δημάρχους. Κοινά. Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώμα. Έτσι. Ότι όλοι μας, ανεξαρτήτως αν πολιτικά. Όχι, εννοώ και ως προς τα προβλήματα. Είναι τα ίδια τα προβλήματα. Ακριβώς από την τοπική κοινωνία και πρέπει να λύσουν προβλήματα. Δεν έχουμε βγει. Ο κάθε πολίτης στον Δήμαρχο θα πάει και είναι και το αυτονόητο. Έτσι. Άρα, οι λύσεις, τα προβλήματα πιεστικά σε εμάς έρχονται και εμείς πρέπει να δώσουμε λύσεις. Είναι πολλά τα θέματα. Και γι' αυτό θέλουμε και ένα κώδικα που να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις και να μην καθυστερούμε και να μην έχουμε εμπόδια ακόμα και γραφειοκρατικά. Ακόμα και μια απόφαση να πάρουμε πολλές φορές καθυστερεί εις βάρος ενός έργου. Και αυτά πρέπει να λυθούν. Όλα πρέπει να λυθούν, και τα θεσμικά και τα οικονομικά και τα διοικητικά θέματα που αντιμετωπίζουμε. Έτσι. Δεν λέμε να τα λύσουμε όλα μαζί τώρα, αλλά να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις. Ας μπει μια αρχή. Που να ξέρουμε και εμείς πώς προχωράμε. Έτσι, ας μπει μια αρχή. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, Δήμαρχε, φυσικά συνολικά και για το κομμάτι της αυτοδιοίκησης και τις προκλήσεις που έχει μπροστά. Έχει πολύ περισσότερο τα προβλήματα λοιπόν που ζητούν άμεσα λύση. Ελπίζω στη συνέχεια να πάρετε και περισσότερες απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις. Έχουμε και άλλες. Και οι σημειώσεις να πιάσουν τόπο, κύριε Δήμαρχε, οι σημειώσεις των Υπουργών. Να δούμε και το ψήφισμα, γιατί έχει τεθεί επιτάσσεως από πολλούς συναδέλφους και παρατάξεις στο θέμα των κινητοποιήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή και θα κρατάμε φυσικά και όλα τα νεότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.